Το θέμα απόψε θα το πάρουμε όχι από τους βίους των Αγίων, ούτε από άλλη πηγή, αλλά το θέμα της απόψινής μας ομιλίας θα το πάρουμε από τον Απόστολο που θα ακούσετε αύριο εδώ στην Εκκλησία. Είναι ένα κομμάτι από την περίφημο επιστολή του που έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς τους Εφεσίους, προς τους κατοίκους της Εφέσου. Ακούοντες Έφεσο δεν μας κάνει σήμερα καμία εντύπωση. Στα παλιά όμως τα χρόνια οι λέξεις Έφεσος, το όνομα Έφεσος ήταν γνωστό σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί Έφεσος ήταν μια πόλη μεγάλη και ένδοξος πόλη του Ελληνισμού, μια πόλη της Μικράς Ασίας, μια πόλη που όπως η Αλεξάνδρεια κτισμένη στα σεκβολάς ενός ποταμού, του Καΐστρου ποταμού, και ήταν ένα από τα σπουδαιότερα λιμάνια του Μεσογείου. Καράβια έπαιναν και έβγαιναν και έφεραν πολύτιμα εμπορεύματα και διεξήγεται το μεγάλο εμπόριο εκεί στο λιμάνι της Εφέσου. Και είχε βιβλιοθήκη και άλλα δημόσια κτίρια, ακόμα δεν είχε ένα τεράστιο θέατρο, τα μεγαλύτερα θέατρα που χωρούσαν 25.000 θεατάς να παρακολουθούν τα διάφορα θεάματα της εποχής εκείνης. Σήμερα δεν υπάρχει Έφεσος. Ερείπια είναι, κάτι λιθάρια, σπασμένα λιθάρια. Ερείπια είναι στον τόπο εκείνο και κουκουβάγες και αλεπούδες έχουν τις φωλιές των στο μέρος αυτό της Εφέσου που είναι παρακάτω από την Σμύρνη, την αλυσμόνη του Σμύρνη, απέναντι από την ίσο Σάμο. Απέναντι από το νησί της Σάμου, εκεί στο Αιγαίο Πέλαγος είναι η πόλη αυτή, ήταν η πόλη αυτή, ερείπια σήμερα. Αλλά ό,τι συνέβη στην Έφεσο, στην πόλη αυτή τη μεγάλη, που κάποτε ήταν ένδοξος και μεγάλη και σήμερα είναι ερείπια, αυτό αγαπητοί μου θα συμβεί και εις άλλες πόλεις του συγχρόνου κόσμου. Λέγει η προφητεία και πόλεις ερημωθήσονται και πόλεις λέει θα ερημωθούν, θα γίνουν ερείπια. Πώς θα γίνουν ερείπια? Τα μυστήρια του Θεού είναι άγνωστα. Θα γίνουν ερείπια. Πώς? Με σεισμό? Πώς? Με επιδημίες ασθενειών? Πώς? Με ηφαίστεια τα οποία θα εκραγούν και θα καλύψουν με λάβα τας πόλης τας μεγάλας? Πώς? Με πυρηνική ενέργεια και πόλεμον? Πώς? Πάντως είναι γεγονός ότι οι πόλεις καταστραφίζονται. Βλέπεις τώρα, ακούμε, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μόσχα, μεγάλες πόλεις, ένδοξες, Λονδίνο, Παρίσι. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Φοβερά πράγματα θα εξελιχθούν. Φοβερά. Πόλεις ερημωθήσονται. Και όπως τώρα ερείπια είναι η Έφεσος και όπως είπα κουκουβάγες και αλεπούδες κατοικούν στα ερείπια, εκεί στα νεότερα ερείπια του κόσμου ούτε κουκουβάγες ούτε αλεπούδες θα κατοικήσουν, γιατί δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ούτε μέσα στα ερείπια αυτά. Πόλεις ερημωθήσονται. Τα ερείπια της Εφέσου μας διδάσκουν την τρομερά αυτήν αλήθεια, ότι θα έρθει η καταστροφή της ανθρωπότητας εξαιτίας των αμαρτιών, αλλά κανείς δεν είναι σημασία εις τα φοβερά αυτά μηνύματα της Αγίας Γραφής. Αλλά σε επανέλθουμε στην Έφεσο. Νοερός ας επισκεφθούμε την Έφεσο στα σημέρα της δόξης της, στα σημέρα του μεγαλείου της, στα σημέρα των θεάτρων της, στα σημέρα κατά τις οποίες οι άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν στην αγορά και αγόραζαν τα μεταξωτά φορέματά του και εντύον του οι γυναίκες και οι άνδρες με το σειρμό της εποχής εκείνης. Ας δούμε την Έφεσο στη δόξα της. Τι, στη δόξα της, ναι. Αλλά ποια δόξα, ποια δόξα. Είχε όλα αυτά τα είχε η Έφεσος, αλλά δεν είχε ένα. Τι δεν είχε? Δεν είχε την αλήθεια. Δεν είχε θρησκεία, την αληθινή θρησκεία. Οι κάτοικοι της Εφέσου ήσαν ειδωλολάτρες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς που ζούμε μέσα στο κλίμα του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού, τι θα πει ειδωλατρικός κόσμος. Όσα και να πούμε θα είναι φτωχά λόγια για να παρουσιάσουμε την αθλειότητα του κόσμου εκείνου. Στην Έφεσο όμως μπαίναμε στο κέντρο της πόλεως, ήταν ένα από τα 7 μεγάλα θαύματα του αρχαίου κόσμου, ήταν απελώριο άγαλμα, τεράστιο άγαλμα.
πολύ ψηλό, 30, 40, 50 μέτρα, πιο ψηλό από το κοδονοστάσιο εδώ του Αγίου Παντελήμονος, τεράστιο άγαλμα, στολισμένο με ασίμι, με χρυσάφι, με σκουλαρίκια, με βραχιόλια, και το άγαλμα αυτό ήταν αφιερωμένο στην Θεά την Αρτέμιδα. Και η Θεά αυτή, η Αρτέμις, δεν ήταν η Θεά του κυνηγίου όπως σε εμάς τους αυτούς, αλλά ήταν η Θεά της Εσχρόδητος, ή το Θεά η οποία καλλιεργούσε, για να μιλήσουμε με σύγχρονο γλώσσα, το σεξ. Εσχρό είναι αυτό που θα πούμε, αλλά ήταν όλη αυτή το τεράστιο άγαλμα, είχε 100, 200, 300 μαστούς, βυζά. Ήταν μέσα ζωγραφισμένο, σκαλισμένο επάνω στο μάρμαρο εκείνο, η μαστή, η γυναική η μαστή. Και αυτό δεν διαγείρει τα σεξουαλικά πάθη της ανθρωπότητος. Και γύρω από το άγαλμα αυτό, δίνεστε να φανταστείτε τι όργιο συνέβαινε. Άντρες, γυναίκες, κοπέλες και νέοι στη γιορτή της Αρτέμιδος, οργίαζαν κυριολεκτικώς. Και κυλίων ντομεθυσμένοι κοντά στα πόδια της Αρτέμιδος. Εορτή μεγάλη, πανήγυρης, ειδωλατρική συνέβαινε εκεί στο άγαλμα της Αρτέμιδος. Ακόμα στην πόλη αυτή, περπατούσανε μάγοι. Μάγοι που είχαν κέρατα, κουδούνια και άλλα πράγματα με πάνω τους, και έκαναν τα μάγια και έκανε μεγάλη πέραση στα μάγια, και δημιουργούσαν μεγάλη σύγχυση μέσα στον κόσμο. Οργίαζε η μαγεία μέσα στην Έφεσο. Ακόμα δε γινόταν και θυρομαχίες, δηλαδή αρπάζανε πτωχούς ανθρώπους, τα φτωχούς ταλαιπώρους ανθρώπους, και τους πηγαίναν στα θέατρα, και όπως τώρα πάνε στο θέατρο, πηγαίνουν στο στάδιο για να παρακολουθήσουν το μάτς. Τότε εκείνοι που δεν παρακολουθούσαν απλώς το μάτς, αλλά παρακολουθούσαν ένα άλλο είδος μάτς. Πώς τα θηριά παλεύανε με τους ανθρώπους και πώς τα πεινασμένα λιοντάρια τρώγαν τους ανθρώπους. Τη ρομαχία τακτικά, και το έδαφος, η γη ευάφετο με τα αίματα ανθώων ανθρώπων, εχμαρώτων ανθρώπων. Ακόμα δε οργίαζε στην Έφεσον η πορνεία και η μοιχεία και κάθε ακαθαρσία. Ήταν λοιπόν η πόλη ειδωλατρική. Αλλά δεν ήταν μόνο η Έφεσος πόλη ειδωλατρική. Ιδωλατρική ήταν και Αλεξάνδρεια, ιδωλατρική ήταν και Αντιόχεια, ιδωλατρική ήταν και η Σμύρνη, ιδωλατρική ήταν και η Αθήνα, ιδωλατρική ακόμα ήταν και η Ρώμη και όλος ο κόσμος. Μέσα στο σκοτάδι εκείνο ζούσαν οι άνθρωποι, στο βουρό εκείνο σκοτάδι. Σκοτάδι, μεσάνυχτα είχαν, νύχτα βαθιά και απέραντος. Ασέλινος νύξ της αμαρτίας, όπως λέγει ο δικός μας ποιητής. Μεσάνυχτα είχαν, δεν είχαν ιδέα του αληθινού Θεού. Και τι ελάτρευαν, όπως όλοι γνωρίζαμε, ελάτρευαν τις πέτρες, ελάτρευον τα είδωλα, ελάτρευον θεούς ψεύτικους, θεούς οι οποίοι προστάτευαν παν είδος κακοηθείας και διαφθοράς. Για να σας δώσω μια εικόνα της διαφθοράς, ότι ένας θεός των επροστάτευε τους κλέφτες, ήταν ο Ερμής. Ένας άλλος θεός των επροστάτευε τους μεθύσους, ήταν ο Βάκος. Ένας άλλος θεός επροστάτευε την πορνεία, τη μοιχεία, ήταν η Αφροδίτη. Ένας άλλος θεός που θεωρείται ο πιο μεγαλύτερος θεός, ο πατέρας των θεών, επροστάτευε τους μοιχούς. Έτσι. Και ένας άλλος θεός επροστάτευε τους ανθρώπους του πολέμου και της έρηδος και την έξης της έκφρασης. Κάθε κακία είχε τον πολιούχο της Άγιο, τον πολιούχο προστάτη της. Έτσι ήτανε. Και αφού και μερικά δε πόλεις, όπως η Κόρινθος είχαν κέντρο λατρείας, ότι στο μεγάλο ναό του ναού τους είχανε γυναίκες αμαρτωλές, ιέριες που λεγότανε, που αυτές οι ιέριες εξεδίδοντο και ήσαν δημόσιο σκάνδαλο. Δηλαδή τα έσοδα αυτών των εσχρών γυναικών εισήρχοντο, ερήπτοντο στο ταμείο των ναών. Κέντρο εσπορνίας η Κόρινθος, κέντρο πορνίας η Έφεσος και άλλες πόλεις. Μια διαφθορά απίστευτο στην εποχή εκείνη. Και ακόμα την εποχή εκείνη, αφού τέτοιοι ήταν σε ηθεΐτων, φανταστείτε πως ζούσαν οι άνθρωποι. Ζούσαν οι άνθρωποι σε μια ζωή ηθικής καταπτώσεως. Η γυναίκα, δώσω ένα παράδειγμα, η γυναίκα ήταν ένα πράγμα, ήταν όχι πρόσωπο, όχι προσωπικό της όπως είναι σήμερα, που διεκδίκει τα δικαιώματά της και ζητεί δικαιώματα παραπάνω και από τον άνδρα. Αλλά τότε ήταν ένα πρόσωπο, ήταν κάτι πολύ περιφρονημένο στην εποχή εκείνη. Η γυναίκα ήταν πάντα κλεισμένη στον γενοκονίτη. Η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη να εκτελεί όλες τις διοτροπίες του ανδρός.
γιατί πλέον παράνομος δετροπής, η γυναίκα ήταν το αγγείο της νυχτός, η γυναίκα ήταν απλώς προς ικανοποίηση των αισχρών επιθυμών του άντρα, η γυναίκα ήταν δούλη του ανδρός. Σε μεγάλη περιοχή η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη όταν πέθανε ο άντρας της να τάφεται μαζί σε ορισμένα μέρη. Η γυναίκα ήταν περιφρονημένη στον αρχαίο κόσμο. Και μόνο η γυναίκα και το παιδί. Το παιδί δεν το εξουσίαζε η μάνα, το εξουσίαζε ο πατέρας. Και άμα γεννιόταν το παιδί, είχε δικαίωμα ο πατέρας να πάρει το παιδί και να το ρίψει από τους βράχους όπως έπρατον, από τους βράχους όπως έπρατον κάτω στη Σπάρτη ή να τα αφήσουν έκθετα τα παιδιά τους έξω στους δρόμους και τη νύχτα σκυλιά και γατιά και σκύλι και τσακάλια κατεβαίνουν από τα βουνά και τους τρώγανε τα παιδιά εκείνα. Μια απίστευτος περιφρόνηση προς το παιδί. Ακόμα και οι άντρες όμως, και όχι μόνο η γυναίκα και το παιδί, αλλά και αυτοί ακόμα οι άντρες υπέφεραν κάτω από την κατάσταση εκείνη. Οι άντρες, αν αφαιρέσουμε μια μικρά μειονότητα ανδρών που ήσαν ελεύθεροι, όλοι οι άλλοι άντρες τα 9 δέκατα ήσαν δούλοι. Τι θα πει δούλοι, όπως πηγαίνουμε τώρα εμείς σε μια ζωοπανήγυρη και αγοράζουμε εκεί, αγοράζουν οι άνθρωποι, άλλος αγοράζει το βόδι, άλλος αγοράζει το άλογο, άλλος αγοράζει το γαδουράκι του, άλλος αγοράζει άλλα ζώα. Έτσι και στην εποχή εκείνη υπήρχαν τα λεγόμενα αγορές, υπήρχαν τα σκλαβοπάζαρα και πήγαν εκεί πέρα και αγοράζανε. Αγοράζανε άλλος. Όπως αγόραζαν άλλους 50 ανθρώπους, άλλους 100 ανθρώπους, 200 ανθρώπους, 500 ανθρώπους, 1000 ανθρώπους, 2000 ανθρώπους και τους κάνανε σκλάβους. Και από την ώρα που τους κάνανε τους σκλάβους, τους δένανε με αλυσίδες στα πόδια και τους έσαιρναν δεξιά και αριστερά και τους χτυπούσαν και τους έκαναν ό,τι ήθελαν και τους έβαλαν να δουλεύουν τις πιο σκληρές δουλειές στα χωράφια, να σκάβουνε, να θερίζουν τα χωράφια, να κάνουν τις πιο φορές εργασίες, να εργάζονται μέσα στα υπόγεια των μεταλλίων, να βγάλουν το σίδηρο και το χαλκό και το χρυσάφι και να πλουτίζουν τους αφεντάδες των, είχαν αυτό και να εργάζονται στα πλοία, στα φοβερά, στα πλοία της αρχαίας εποχής. Δούλοι, σκλάβοι ήταν και τους έκανε ό,τι ήθελε ο αφέντης των τα εξουσία, τα κορμιά των και πολλοί από τους αφεντάδες των τους σκότωναν, τους κάνανε κομμάτια και με τα κρέατά τους ταΐζανε γατιά και σκυλιά. Και ακόμα ταΐζανε τα ψάρια τα οποία είχαν σε τεχνητές λίμνες μέσα. Μια τέτοια κατάσταση ήταν στην αρχαία εποχή. Και η γυναίκα και το παιδί και ο άντρας υπέφεραν σκλαβιά ανυπόφορος στην αρχαία εποχή. Και οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, στενοχωρημένοι, άλλοι το ρίχταν στο κρασί και μεθούσανε και φωνάζανε «Ευαίνευαν του βάχου». Φωνάζαν, είχαν μέσα στα απέραντα ταβερνία, κυλούντανε σαν τακτίνοι μεθυσμένοι για να διώξουν από πάνω τη λύπη και στενοχώρια. Λοιπόν, άλλοι από δάφτους βρίσκανε παρηγοριά στα χαρτοπαίγνιο, παίζανε ζάρια, πήγανε στα ζάρια και κουβαλούσαν στην πλάτη τους ολόκληρη περιουσία και πουλούσαν ακόμα και παίζανε στα ζάρια και τη γυναίκα τους ακόμα παίζανε στα ζάρια. Και άλλοι από αυτούς, απελπισμένοι, επάνω στα συμπόσια τους και στα όργια τους, ανοίγανε τις φλέβες των και αυτοκτονούσανε. Ολίγα σας είπα. Ολίγα. Τους έδωσε με ολίγες λέξεις μια εικόνα του αρχαίου κόσμου, πως ήταν προ Χριστού ήταν ο κόσμος. Τέτοιος ήταν ο κόσμος των αρχαίων κόσμων. Τέτοια ήταν και η Έφεσος. Τέτοια. Σκοτάδι, μεσάνυχτα, σκλαβιά. Τα πάντα υπέφεραν μέσα εκεί. Και οι μάγοι κυριαρχούσαν μέσα στον αρχαίο εκείνο κόσμο. Αλλά ήρθε η ώρα. Ποια ώρα? Ευλογημένη ώρα. Χτύπησε το ρολόγιο. Πολλές ώρες έχει το ρολόγιο. Αλλά η πιο σπουδαιότερα ώρα. Πες μου ποια είναι η σπουδαιότερα ώρα της ζωής σου. Πες μου ποια είναι. Θα μου πεις. Α, σπουδαία ώρα της ζωής μου. Θα πει ένας. Την ώρα που πήρα το δίπλωμα, μεγάλο πράγμα. Σπουδαία ώρα της ζωής μου που άνοιξα το μαγαζί. Και έγινε ένα σπουδαίο έμπορο τη κοινωνία. Σπουδαία ώρα που πήγα, που ο άλλο παραγωνιάστηκα. Σπουδαία ώρα που παντρεύτηκα. Σπουδαία ώρα που γεννήθηκε το παιδί μου, που τα παιδιά μου. Σπουδαία ώρα που ταξίδεψε και πήγα πέρα στην Αμερική. Και δεν είναι σπουδαία. Μικρέ ώρε είναι. Μια είναι, πε μου, έχει την ώρα αυτή να μου την πει. Που εγνώρισε τον Χριστό. Γιατί και κάθε άνθρωπο είναι προ Χριστού και μετά Χριστό. Και σήματα βαπτισμένοι. Κάθε από εμάς έχει δύο ζωή. Μια ζωή προ Χριστού και μια μετά Χριστό. Λοιπόν, πού είναι, έχεις καμιά τέτοια ώρα που πήγες στον πνευματικό τους και γονάτισες στον πνευματικό και έκλαψες? Αν την έχεις την ώρα αυτή, ζεις με το Χριστό, ζεις μετά Χριστό. Εάν δεν την έχεις την ώρα αυτή, ζεις προ Χριστού.
Λοιπόν, από αυτό το παράδειγμα μπορεί να καταλάβετε ότι ήρθε μια Άγια ώρα, μια όρια Άγια στην Έφεσο, που ευλογημένη ώρα, που μέσα στην Έφεσο, εκείνη την λατρική Έφεσο, ήρθε ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου, ήρθε ο Απόστολος Παύλος. Και τα πράγματα άλλαξαν, πάψανε πλέον να τρέχουν εκεί στο άγαλμα της γυμνή. Γυμνοί και λαινοί και μεθυσμένοι να κυλιούνται στα πόδια της Αρτέμιδος. Πάψανε πλέον να έχουν τα βιβλία, τα μαγικά βιβλία, και όλοι μαζέψανε τα μαγικά βιβλία στην πλατεία της πόλεως και τα έκαψαν όλα τα βιβλία τα μαγικά. Και από εδώ και μπρος πλέον ζούσαν μέσα στο φως του Χριστού. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος γεμάτος χαρά γράφει στους Εφεσίους: Κάποτε ζούσατε χωρίς Χριστό. Χωρίς Χριστό, ζούσατε χωρίς Χριστό. Ανοίξτε Εφεσίους 2 κεφάλαιων στίχος 11, να δείτε εκεί που τους λέγει ότι κάποτε ζούσατε χωρίς Χριστό, αλλά τώρα δεν ζείτε πια χωρίς Χριστό. Ζείτε με τον Χριστό σε ένα στο φως και στην αλήθεια και στην δικαιοσύνη και στην ειρηνή του Θεού. Έτσι τους λέγει. Έτσι. Αλλά αυτό το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο Εφέσιοι κάποτε ζούσατε χωρίς Χριστό, αυτό το λόγο τον παίρνω και τον κάνω ζυγαριά απόψε και ζυγίζω την ανθρωπότητα ολόκληρη και νομίζω και κάνω και θέτω το ερώτημα: ο κόσμος των 20ου αιώνος, ο κόσμος των πυράβλων, ο κόσμος των διαστημοπλοίων, ο κόσμος της τηλεοράσεως, ο κόσμος του ραδιοφώνου, ο κόσμος των μεγάλων επιτευγμάτων των φυσικών, ο κόσμος του 20ου αιώνος, αυτός ο κόσμος πώς ζει? Ζει με Χριστόν ή χωρίς Χριστόν? Προ Χριστού ή μετά Χριστού ζει αυτός ο κόσμος? Ποια η απάντηση? Αν ρίψουμε αν αφαιρέσουμε μια μικρά μειονότητα, πολύ μικρά, πάρα πολύ μικρά μειονότητα, είμαστε 8 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Μα δεν είναι υπερβολή, θα σας το πω. Εάν αφαιρέσεις μια ελαχίστη μειονότητα, δηλαδή μια μειονίστη, 8 εκατομμύρια, αφιβάλλω. Εκκλησίες έχουμε 50.000 εκκλησίες. Αλλά αφιβάλλω αν υπάρχουν 8.000 χριστιανοί. Το αφιβάλλω. Ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε τίποτα απολύτως. Ένα χάος απέραντον είναι. Προ Χριστού. Λοιπόν, αν αφαιρέσει μια μικρό πλειονότητα που την ξέρει ο Θεός, μειονότητα ανδρών και γυναικών και παιδιών που πραγματικώς ακούν το όνομα του Χριστού και κλαίνε, όπως κάτω, αν πάτε κάτω, εδώ περνάει τα Άγια των Αγίων και χασμουριόμεθα. Εδώ περνούν τα Άγια των Αγίων και ξύμουν το κεφάλι. Εδώ περνούν τα Άγια και ο άλλος βγάζει το ρολόι να δει τι ώρα είναι. Εδώ περνούν τα Άγια των Αγίων και δεν ρηγούμε, δεν συγκινούμεθα. Περνούμε, εδώ είτε πνεύμα Άγιον και κάνει το ψωμί σώμα και με Χριστού και καμιά απόλυτη συγκίνηση κλπ. Ενώ πάτε κάτω στην Αφρική, εκεί που είναι οι άγριοι που πιστεύουν στον Χριστό, ακούνε τον Χριστό και κλαίνε από ιερά συγκίνηση. Τέτοια ιερά συγκίνηση δεν αισθανόμαστε πλέον ακούνται στο γλυκίδι τον όνομα του Χριστού. Εμείς οι χριστιανοί του 20ου, οι ψευτοχριστιανοί του 20ου αιώνα. Και παρουσιάζουμε κι εμείς και η κατάστασή μας είναι σαν την κατάσταση. Σαν την κατάσταση που ζούσαν οι δολολάτρε στον αρχαίο κόσμο. Είναι και ακόμα χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι δολολάτρε. Αμφιβάλλετε, ολίγα παραδείγματα και τελείωσε ο λόγος. Ζούμε χωρίς Χριστό. Ο κόσμος, ο 20ος αιώνας, ζει χωρίς Χριστό. Θέτε παράδειγμα. Τι λέγαμε, στον αρχαίο κόσμο εβασίλευε. Κυριαρχούσε η πορνεία. Σήμερα, με να ρωτάτε. Συζείτε μες στον κόσμο και έχετε αυτοί σας κοντά στον κόσμο και γνωρίζετε πολύ περισσότερα από κανένα. Και δεν εννοώ μόνο εδώ την πόλη της Φλωρίνης, η οποία κάπως κρατεί τα αερά και τα όσια της πατρίδος, αλλά εννοώ τις μεγάλες πόλεις του ελληνισμού, εννοώ τη Θεσσαλονίκη, εννοώ τη Λάρισα, εννοώ την Πάτρα, εννοώ την Αθήνα, εννοώ τις μεγάλες πολιτείες. Η Παρθενία, το κρίνον του ουρανού, το άστρο του ουρανού, η Παρθενία, σπάνιο πράγμα. Τίποτα απολύτως. Σπάνιο. Τι βασιλεύει? Η πορνεία. Κέντρα. Δεν υπάρχουν βέβαια σήμερα ναοί της Αφροδίτης. Δεν υπάρχουν ναοί του Βάκου. Δεν υπάρχουν ναοί της Αρτέμιδος και των Εσχρών Θεών. Αλλά τι με τούτο, τη σημασία. Τότε υπήρχαν λίγα κέντρα. 5, 10, 20, 30. Τώρα έχει κέντρα γεμάτο κάτω. Μόνο η Αθήνα γέμισε από τέτοια κέντρα, από δισκοτέξ που κάθε βράδυ
εδώ πέρα να τους πεις ελάτε εδώ στην εκκλησία να σταθούτε μια ώρα, να κάνουμε μια αγρυπνία τη νύχτα, θα προσαστούν 5-10 γριές και γέρι. Ενώ κάθε βράδυ αν πάτε εδώ στα 10-15 δισκοτέξ που έχει εδώ η περιφέρειά μας, θα δείτε νιάτα, θα δείτε νέους, θα δείτε νέες, μέχρι αυτό να κάθονται μέχρι τις πρωινές ώρες, να γλεντούν, να διασκεδάζουν, να λέγανε εσχρά. Και άλλα πράγματα κατανόμαστα. Είναι η ναή της Αφροδίτης αυτή. Είναι η ναή του Βάκου. Είναι η ναή της Αρτέμιδος και των εσχρών εποχήν. Λατρεύεται η σάρκα. Το σεξ πλέον έγινε ο Θεός. Το σεξ είναι ο Θεός. Όπως διάλος ο μονάς το χρήμα είναι Θεός, έτσι διάλος το σεξ έγινε πλέον Θεός. Ο Θεός του αιώνος μας. Και η παρθενία είναι σπάνιο πράγμα. Και αν καμιά κοπέλα ζήπα παρθενική ζωή και μέσα στα σχολεία και στα γυμνάσια και δεξιά και αριστερά, εκείνα τα κορίτσια τα οποία πιστεύουν στον Θεό και ακολουθούν τον δρόμο του Ευαγγελίου, κοροϊδεύονται σαν καθυστερημένα κορίτσια του 20ου του αιώνα, του αιώνος του αιώνος τούτου. Με μπέζονται πλέον η παρθενία, κοροϊδεύεται η παρθενία και η αρετή μέσα στον κόσμο αυτό. Και μη σας φανεί αυτό σκυρόν ίσως και σχρόν είναι αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γράψανε μέσα στο Παρίσι, σε μια εφημερίδα των Παρισίων έγραψε ότι το φτηνότερο κρέας στον κόσμο, το φτηνότερο κρέας στον κόσμο, το φτηνότερο κρέας στον κόσμο είναι το κρέας, είναι η γυναίκα, το κρέας της γυναίκας. Και αν θέλετε, πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε στην Αθήνα και στη Μύκονο. Εκεί θα βρείτε πλέον ξεφτελισμός, πλέον ξεφτελισμός. Χειρότερο από ότι υπήρχε μέσα ντροπή και έσχος, όχι μόνο για την Ελλάδα, για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή είναι η κατάσταση του σύγχρονου κόσμου. Μέσα που δεν διαφέρει από την κατάσταση της δολατρίας και της πορνοκρατίας, η οποία επικρατούσε στον αρχαίο εκείνο κόσμο. Μάλιστα. Κόσμος χωρίς Χριστό, χωρίς Χριστό κόσμος. Έτσι, θέτε άλλο παράδειγμα. Ποιο είναι, η μαγεία, περίεργο πράγμα. Θεωρεί τον βλέπεις τον άλλο, τον βλέπεις τον άλλο και κάνει μορφωμένο. Τον βλέπεις τον άλλο και πήγε στο Παρίσι, στο Λονδίνο και, είναι, και έχει ένα μάτσο διπλώματα και όμως εκκλησιά δεν πηγαίνει. Πού πηγαίνει? Δεν εννοώ πάλι τη Φλόρινα, μέσα στην Αθήνα, επιστήμονες άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι και υπουργοί και νομάρχοι, δεν ξέρω και πού, πού πηγαίνουνε, πού τρέχουνε κάτω στην Αθήνα, στο αυτά στα κέντρα, πάνε στους μάγους, στους μάγους. Και η μαγεία σήμερα παρουσιάζεται όχι όπως με την παλιά της μορφή, την αυτή παρουσιάζεται μια νέα μορφή, με μορφή το μέντιον, τα μέντιον, οι πνευματιστές κλπ. Και κάνουν θράψη και είναι χίλιοι τέτοιοι μέσα στην Ελλάδα και εισπράττουν τεράστια ποσά και παίζουν και κοροϊδεύουν τα πάντα. Λοιπόν, μαγεία. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και κάτω στις χώρες, στις μεγάλες εποχές, κάτω στις μεγάλες χώρες, όπως στην Αφρική, όπως στην Αμερική, κάτω στο Σικάγο ή στη Νέα Υόρκη, εκεί πιάσανε προημερών, πιάσανε ένα μάγο, ο οποίος τι σκότωσε. Σκότωσε 19 μικρά παιδάκια και πήρε το αίμα τους και τα κοκαλάτα, τα κοκαλάκια τους και, το, και τις αρτηρίες των, τα λαρίγια τους και τα πνευμόνια, την καρδιά τους, να τα κάνει σκόνη, να τα βάλει στο φούρνο, να τα κάνει σκόνη για να τα κάνει φίλτρα, να τα κάνει μαγικά είδη. Οριάζει αυτή την ώρα η μαγεία και μένουν κατάπληκτοι άνθρωποι και αυτοί που φιλοσοφούν και εξετάζουν τα ανθρώπινα πράγματα. Λέει περίεργο πράγμα, τέτοια μαγεία δεν υπήρχε ούτε στην υπαρχιά, εκείνη εποχή. Αυτό ένα μέρος οριάζει η πορνεία στο ζενίθ και από το άλλο οριάζει η μαγεία. Κόσμος χωρίς Χριστό, κόσμος χωρίς Χριστό. Πήγε στους μάγους, τελείωσε, έπαυσε, να είσαι χριστιανός. Δεν είσαι χριστιανός πλέον. Λοιπόν, κόσμος χωρίς Χριστό. Θέτει άλλο παράδειγμα, ακόμα παράδειγμα. Παράδειγμα, τι λέγαμε, ότι στην παλιά εποχή οι άνθρωποι τρέχανε στα ζάρια, παίζανε ζάρια, όχι χαρτιά, χαρτιά δεν είχανε, παίζανε τα ζάρια, τα κοκάλα με αυτά και κερδίζανε χρήματα πολλά και παίζανε ακόμα και τις γυναίκες τώρα. Και σήμερα παρουσιάζεται ένα φοβερό φαινόμενο στην ανθρωπότητα, χαρτοπαίγνιο, τρομερό. Διάβαζα προχθές κάπου ότι μόνο μέσα στην Αθήνα το κράτος, το άθλιον κράτος, το μασονικό και άθλιον κράτος, το λατρικό κράτος, αυτό το κράτος έδωσε, παρακαλώ, το κράτος έδωσε 3.000 άδειες για να παίζουν. Τώρα ιδίως θα πλησιάζει τα Χριστούγεννα, προσιάζει πρωτοχρονιά. Λοιπόν, οι άνθρωποι θα πάνε εκεί μέσα. Έμαθα προχθές ακόμα σε ένα χωριό εδώ, που ένα χωριό, οι άνθρωποι εκεί πέρα με τον κόπο τους πουλήσαν τα καπνά τους, μόλις πουλήσαν τα καπνά τους και μαζεύτηκαν κλπ. Λοιπόν, κοράκια παρουσιάστηκαν. Ποια κοράκια? Παρουσιάστηκαν μαύρα κοράκια. Παρουσιάστηκαν εσχρές γυναίκες και χαρτοπαίγνιον να τα φάνε τα χρήματα. Και κλαίνουν γυναίκες και άντρες και πάνε στην αστυνομία. Και λέει η αστυνομία δεν μπορεί να κάνουν τίποτα γιατί είναι άδεια του κράτους. Άδεια. Σαν να είναι άδεια του Νέρονος ή των αρχαίων εκείνων λατρών της αρχαίας εποχής. Παίζουν μέσα.
και καταστρέφεται και πλούτος, πλούτος, ιδιωτικός πλούτος και εθνικός πλούτος, και κινδυνεύει όλη η Ελλάς να γίνει πράσινη τράπεζα. Και δεν είναι μόνο τα καφενεία που παίζουν και τα κέντρα που παίζουν. Και σπίτια ακόμα μέσα εδώ στην Φλόρινα έγιναν σπίτια χαρτοπεξίας και διαφθοράς. Κόσμος χωρίς Χριστό. Θέτε μια άλλη απόδειξη. Και ύστερα από όλα αυτά, ύστερα από τα χαρτοπαίγνια, ύστερα από τα μεθύσα, ύστερα από τις πορνίες, ύστερα από τις μοιχείες, ύστερα από όλα αυτά, τι νομίζετε, μένει ευχαριστημένος ο κόσμος? Κόσμε, τα απίλευσες όλα. Όλα τα απίλευσες. Ερούφηξες με όλα τα πέντε αισθήσεις σου. Ό,τι μπόρεσες το ερούφηξες. Ό,τι τα μπόρεσες ερούφηξες. Με όλα τα αισθήσεις σου τα απίλευσες. Και τηλεόραση και ραδιόφωνο και τα πάντα και εκδρομές και τουρισμός. Και το αποτέλεσμα, ευτυχία. Πουθενά ευτυχία. Τι ευτυχία? Απελπισμένοι άνθρωποι. Και ξέρετε πού είναι απελπισμένοι? Εκεί που υπάρχει το περισσότερο χρήμα. Πού είναι απελπισμένοι? Υπάρχει μια χώρα που είναι πιο ευτυχισμένη στα Βαλκάνια. Κολυμπάει στο χρήμα. Δεν υπάρχει πτωχός, δεν υπάρχει δυστυχή Σουηδία. Γιατί 300 χρόνια δεν έκανε πόλεμο. Δεν είναι προσφυγιά, δεν είναι καταστροφή, δεν είναι πολέμος, δεν είναι πείνα, δεν είναι τίποτα. Η Σουηδία 300 χρόνια έχει ησυχία. Μέσα εκεί πέρα, μέσα κολυμπούν, μέσα στα χρήματα, μέσα στην αυτή. Και τι κάνουν? Αυτοκτονούν Ελλάδα. Αυτοκτονούν Ελλάδα. Ακριβώς όπως στην παλιά εποχή που οι άνθρωποι αυτοκτονούσαν, οι πλούσιοι τα συμπόσια τους, έτσι αυτοκτονούν αειδιασμένοι από τη ζωή. Και θέλετε να δείτε αειδιασμένους ανθρώπους? Όχι. Που έχουν αειδιάσει από τη ζωή. Δεν είναι αυτοί που κάθεται στο χωριό. Δεν είναι ο τσοπάνος που κάθεται πάνω στο ψηλό βουνό και έχει το σωρό και πέτει και έχει τα προβατάκια του. Αυτός δεν αυτοκτονεί. Γιατί ζει μέσα στη φυσικό περιβάλλον. Αναπνέει τον καθαρό τον καθαρό αέρα. Ακούει το κελάδιμα των πετινών. Βλέπει τα άστρα του ουρανού, την ανατολή της γης. Και λέει: δόξα σε ο Θεός. Αυτοκτονούν αυτοί που κατοικούν μέσα στις μεγάλες πόλεις που γίναν ζούγκλες. Ζούγκλες γίνηκανε. Ζούγκλες. Το Σικάγο ζούγκλα, μόλις βραδιάσει κλείνονται οι άνθρωποι μέσα, γιατί στήθηκαν αυτά παρέες, συντροφιές παιδιών μικρών μεγάλων με τα περίστροφά τους, ληστεύουν και κατά σαν λύκοι πεινασμένοι τρέχουν μέσα στις μεγάλες πολιτείες. Άντε στη Νέα Υόρκη, άντε στο Σικάγο, άντε στο Αγίο Φραντίσκο ή στις μεγάλες πολιτείες, να δεις μια μεγάλη αθλειότητα και απελπισία. Και οι άνθρωποι στενοχωρημένοι και λυπημένοι κλείνονται μέσα στα σπίτια των, απρώτου που μόλις δύσει ο ήλιος, λες και θα βγουν τα άγρια θηρία. Ζούγκλα! Και αποτέλεσμα της ζούγκλας, το είδατε? Ό,τι λέει η Γραφή θα γίνει. Ό,τι λέει η Γραφή θα γίνει. Τι λέει η Γραφή? Λοιπόν, ο αποτέλεσμα της ζούγκλας, φύγανε μέσα από τις πολιτείες τις μεγάλες. Φύγανε. Πού φύγανε? 1000 άτομα. Γυναίκες, άντρες, μικρά παιδιά στην αγκαλιά. Φύγανε. Φεύγουν από τη ζούγκλα. Ω δυστυχισμένοι, φεύγετε από τη ζούγκλα. Ω δυστυχισμένοι, φεύγετε από τη ζούγκλα. Και δεν πάτε στο Χριστό να βρείτε παρηγοριά? Και όχι! Πάμε στη ζούγκλα. Και πήγανε στη ζούγκλα. Βαδίσανε χιλιόμετρα μακρά, πήγανε μέσα στα άγρια δάση, εκεί που ήταν λύκη για τσακάλια και τίγρεις και λέοντες, μέσα στην άγρια εκείνη η χώρα. Πήγανε από τη μια πιο καλύτερα στη ζούγκλα και πήγανε στη ζούγκλα. Αλλά και η ζούγκλα εκεί δεν έμενε ευχαριστημένη. Και το τέλος το ακούσατε, που τρόμαξε η ανθρωπότης. Όλοι τους αυτοκτόνησαν. Ήπιαν δηλητήριο, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και αυτοκτόνησαν όλες. Μα διάβασε Αποκάλυψη. Διάβασε Αποκάλυψη. Αυτό το σημάδι, το ότι χίλιοι άνθρωποι στην Αμερική, μέσα στον πλούτο και μέσα στην ευμάρεια και μέσα στα δολάρια και μέσα στα σιδονάσκη διασκεδάσεις, πάνε και αυτοκτονούν μέσα στη ζούγκλα, από τη μια ζούγκλα φεύγουν και πάνε στην άλλη ζούγκλα, την αγρία ζούγκλα, και αυτοκτονούν, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Διάβασε Αποκάλυψη, να βρεις. Ότι στα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι, απελπισμένοι, λυπημένοι, μελαγχολικοί, θα αυτοκτονούν. Αλλάδα θα αυτοκτονούν. Αλλάδα. Και αυτό το κύμα της αυτοκτονίας θα ξαπλώσει όλο τον κόσμο. Θα τεινάζουν οι άνθρωποι τα μυαλά τους στον αέρα. Απογοητευμένοι. Γιατί? Κόσμος χωρίς Χριστό. Τι είναι μικρά συμφορά? Είναι μικρά συμφορά να ζεις χωρίς Χριστό? Δεν υπάρχει πιο μεγάλη συμφορά χωρίς Χριστό. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν βρίσκω πουθενά άλλο συμφορά πιο μεγάλη από το Χριστό. Να ζεις χωρίς Χριστό. Χωρίς γυναίκα μπορεί να ζήσεις. Χωρίς λεφτά μπορεί να ζήσεις. Χωρίς πατρίδα και πολλές πατρίδες μπορεί να ζήσεις. Χωρίς Χριστό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Θα οδηγηθεί σε αυτό που οδηγήθησαν αυτοί οι χίλιοι που πήγαν μέσα βαθιά στη ζούγκλα και αυτοκτόνησαν ένας κατόπιν του άλλου, γιατί είχαν άγνοια του αληθινού Χριστού, του πραγματικού Χριστού, του Χριστού του Ευαγγελίου. Λοιπόν, διότι ο Χριστός δίδαξε τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ωραία διδασκαλία από την ωραία του Χριστού μας. Τι δίδαξε ο Χριστός? Με να ρωτάτε, ανοίξτε το Ευαγγέλιο, διαβάστε το Ευαγγέλιο, μην ανοίγετε τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, πάρτε στα χέρια σας, στα γιασμένα χέρια σας, πάρτε το Ευαγγέλιο, διαβάστε το μια φορά και θα δείτε εκεί ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα ανοίξει ο παράδεισος του Θεού. Δίδαξε ο Χριστός ότι
Ένας είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν πολλοί θεοί ψευδείς, αλλά ένας είναι ο Θεός που κυβερνάει τον κόσμο ολόκληρο. Την γη, τα άστρα, τη θάλασσα, τα πάντα. Αυτός κυβερνά το υλικό και πνευματικό σύμπαν. Είδαξε ο Χριστός ότι κάθε άνθρωπος, ναι, το είπε ο Χριστός αυτό, ότι κάθε άνθρωπος, είτε μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είτε ασδήποτε αποχρώσεως, κάθε άνθρωπος, είτε άντρας, είτε γυναίκα, κάθε άνθρωπος, είτε ασπρομάλης γέρος, είτε μικρό παιδί στην κούνια μέσα, κάθε άνθρωπος είναι αξία. Έχει αξία, είναι προσωπικό της. Είναι παιδί του Θεού ή επάνω του είναι σφραγίδα του Θεού. Είναι εικόν και επλάστη κατ' εικόνα και ομοίως Θεού. Είδαξε ο Χριστός ότι και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, οσονδήποτε εγκλήματα και να έχει, δεν πρέπει να πρεπίζεται. Δεν πρέπει να βλεπίζετε, διότι όλα τα αμαρτήματα τα συγχωρεί ο Χριστός, που είναι ο ωκεανός αγάπης και λέω και εκτενεμούν. Και δεν χρειάζονται πλέον θυσία ανθρώπων και ζώων, αλλά χρειάζεται μία και μόνο θυσία, μοναδική θυσία στον κόσμο, το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δίδαξε ο Χριστός, δίδαξε ο Χριστός, ότι ο τάφος δεν τελειώνει η ζωή μας με το φτιάρι του νεκροθάφου, όχι. Ο τάφος είναι αρχή μια νέα ζωή, απαράντου ωραίας, ανεκφράστου ωραίας. Και όσο βέβαιο είναι ότι κατοικείς εδώ στον πλανήτη, που είναι ένας μικρός κόκκος της γης, ένας σήμαντος κόκκος της γης, τόσο είναι βέβαιο ότι για το θανάτου μεταβαίνει σε ένα άλλο κόσμο, απλήρως οργότερο. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι παραμύθι, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ είμαι η Ανάσταση στη ζωή, είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, συμφορά είναι να ζεις χωρίς τον Χριστό. Είναι συμφορά. Ναι, αδελφοί μου, πώς να σας περιγράψω. Η γλώσσα μου είναι πτωχιά, πολύ πτωχιά. Η γλώσσα ενός αμαρτωλού επισκόπου δεν γράφει να περιγράψει το μεγαλείο, το οποίο αισθάνεται πάσα ψυχή, η οποία είναι κοντά στον Χριστό. Γιάξατε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Δεν μπορεί να ζήσει, το είπα. Χωρίς λεπτά μπορεί να ζήσει, το επαναλαμβάνω. Χωρίς γυναίκα μπορεί να ζήσει, χωρίς άντρα μπορεί να ζήσει, χωρίς πατρίδα μπορεί να ζήσει, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό δεν μπορεί να ζήσει. Μάλιστα, αυτή είναι η βάση και το θεμέλιο της ανθρωπίνης ζωής. Το α και το ω, η αρχή και το τέλος, η ρίζα του κόσμου. Ότι είναι όπως δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει το πουλί χωρίς αέρα, όπως δεν μπορεί να ζήσει το ψάρι χωρίς νερό, όπως δεν μπορεί να ζήσουν τα πνευμόνια μας χωρίς οξυγόνο, όπως δεν μπορεί να ζήσουν τα άνθη χωρίς τον ήλιο, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος ή η ανθρώπινη χωρίς Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτό είναι ο Χριστός. Πού είναι ο Χριστός? Τον διώξαμε τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι τον διώξαμε. Τον διώξαμε από τα σπίτια μας. Τον διώξαμε από την αγορά μας, τον διώξαμε τα σχολεία και πανεπιστήμια, τον διώξαμε από παντού, τον διώξαμε από τους στρατώνας, τον διώξαμε από την Βουλή των Ελλήνων, τον διώξαμε τον Χριστό, παντού τον διώξαμε και κυριαρχούν και επικρατούν άλλα συστήματα και άλλα ιδεολογία οι οποίοι είναι μακρά από τον Χριστό. Πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός, έλα Χριστέ, σπέσομαι στα γόνατα να τον παρακαλέσουμε, ψυχροί και διάφοροι. Που είμαστε σαν το χιόνι, καρδιές μας ψυχρές και αδιάφορες, που συγκινούνται για μικρά και απέναντα. Αν αρρωστήσει το παιδάκι μας, αρρωστήσει ο άντρας μας, συγκινούμεθα. Αλλά εδώ το δράμα της ανθρωπότητας, η οποία αυτοκτονεί μέσα στις ζούγκλες της Αμερικής κλπ. Είναι απέραντο και φοβερό το αμέραντο. Πού είναι ο Χριστός, νομίζω το είπα σε ένα από τα πρώτα κηρύγματα που προ 10 χρόνια με εξίωσε ο Θεός, να πω περάσαν 10 χρόνια και ίσως μερικοί από τους ακροατάς που παρακολουθούν συνεχώς και κατά πάσα κηρύγματα του ταπεινού επισκόπου Φλωρίνης θα θυμούνται το τέλος ενός κηρύγματος. Το επαναφέρω το τέλος του κηρύγματος ως επιστέγασμα της ομιλίας που έκανα απόψε και παρακαλώ τώρα που θα πάτε στα σπίτια σας να ανοίξετε την προσεφησίου επιστολή, να διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο της προσεφησίους επιστολής, όπου εκεί λέγει, είστε κάποτε, γράφει ότι κάποτε ζούσατε οι Εφέσιοι χωρίς Χριστό, αλλά τώρα ζείτε χωρίς Χριστό. Συνιστώ να διαβάσετε την ωραία αυτή την επιστολή προσεφησίους. Τελειώνω λοιπόν με το τέλος που τελείωσα κάποτε προ 10 ετών εδώ στον ναό του Αγίου, στον παλιό ναό του Αγίου Παντελήμονος. Πού είναι ο Χριστός? Όπου είναι ο Χριστός. Όπου να είναι ο Χριστός. Είτε στην καλύβα είτε στα παλάτια. Είτε στα σπίτια των πτωχών, είτε στα σπίτια των μεγάλων. Όπου είναι ο Χριστός, ή στην καρδιά μιας γυναίκας, ή στην καρδιά ενός φτωχού και ακινδύνου και γέροντος. Όπου είστε από Χριστή, ή πάνω σε ένα εσχημό, ή κάτω ή στην ζούγκλα, ή όπου να είναι. Όπου είναι ο Χριστός, όπου είναι ο Χριστός. Εκεί είναι η αλήθεια. Όπου λείπει ο Χριστός είναι το ψέμα. Όπου είναι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Όπου λείπει ο Χριστός είναι αδικία και αρπαγή. Όπου είναι ο Χριστός είναι ελευθεριά. Όπου λείπει ο Χριστός είναι σκλαβιά.
Όπου είναι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Όπου λείπει ο Χριστός είναι ο πόλεμος. Όπου είναι ο Χριστός είναι η αγάπη. Όπου λείπει ο Χριστός είναι το μίσος και η εκδίκηση. Όπου είναι ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός είναι η κόλαση. Κόλαση έγινε ο κόσμος. Γιατί βγήκα εγώ τον Χριστό. Ναι, χριστιανοί μου, εσείς που έρχεστε εδώ, όχι απλώς να περάσετε μια ώρα ευχάριστο, δεν ξέρω πώς, αλλά εσείς όλοι, όπως εγώ κηρύττω και εσείς να κηρύξετε, τα λαρίκια σας να γίνουν κιθάρες, να ενίσουν, να φωνάξουν και μέχρι άσχο να φτάσει η φωνή. Ο, δεν υπάρχει από τον κόσμο, αλλά ανώτερο από τον Χριστό, ον παιδε σελήνων, ημνείται και περιψούται αυτόν, εις πάντα τους αιώνας, αμήν.